Ακριβώ λέω. Με ποια κριτήρια. Η συμπεριφορά τη καθηγήτρια είναι έλλειψη γνώσεων. Υπάρχουν αυτό που έκανε η καθηγήτρια. Ο τρόπο που αντέδρασε η καθηγήτρια όταν σηκώθηκε από την καρέκλα. Το πιάσει με τα νύχια. Είναι έλλειψη γνώσεων. Υπάρχει τρόπο προσέγγισης ενό υπερκινητικού ατόμου. Σημαίνει ότι. Και μπορεί να αφήσει και μη αναστρέψιμα προβλήματα στο παιδί, δηλαδή να είναι ήδη υπερκινητικό και να του κάνει αυτά που δεν πρέπει να του κάνει. Εντάξει, θα μπορεί απαντήσω από την προσωπική μου εμπειρία ότι συζητώντα πώ μπορώ να προσεγγίσω το παιδί μου που έχει οπτική αναπηρία σε στιγμέ που έχει τι φοβίε του, τι ελλείψει του, την αδυναμία του, νιώθει ότι δεν προλαβαίνει να πάει στο σχολείο κτλ. Έλεγα μου πάντα πρόσεχε τη συμπεριφορά σου να μην του μεταφέρει άλλα προβλήματα στην υφιστάμενη κατάσταση. Άρα, όντω, μια λαθασμένη προσέγγιση σε ένα άτομο με υπερκινητικότητα μπροστά στου άλλου 25 μαθητέ, εξαρτάται από την ηλικία που βρισκόμαστε, πώ το αποδεχόμαστε την προσέγγιση, σίγουρα επισέρχονται νέα προβλήματα. Δηλαδή, οι συμπεριφορέ του. Άρα, καταλήγουμε σε αυτά που συζητούμε και βάλαμε στην ανακοίνωση μα. Ότι οι εκπαιδευτικοί μα θέλουν. Εκπαίδευση. Θέλουν εξειδίκευση. Θα πρέπει να εξειδικευτούν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Κοίταξε, θεωρώ ότι ήρθε η ώρα ακόμα και τα πανεπιστήμια να προβληματιστούν για αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή, θα πρέπει το πώς προσεγγίζουμε, το πώς αντιμετωπίζουμε τις αναπηρίες, εφόσον μιλούμε ότι η Σύμβαση των Εθνών μιλά για ενιαία εκπαίδευση, σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ενιαία προσέγγιση του αντικειμένου. Έχουμε και τον πρόεδρο της Επιτροπής, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Ναι, βεβαίως. Γεια σας κύριε Χατζηγιάννη. Καλό μεσημέρι. Ανοίξαμε, βρήκαμε κι εμείς δημοσιογραφικά την ευκαιρία να αγγίξουμε όσο περισσότερα πτυχές που έχουν να κάνουν με τα σχολεία μας, ώστε μήπως και από αυτή τη συζήτηση βοηθηθούν κάποιοι. Φαίνεται ότι είμαστε πολύ πίσω σε πάρα πολλά πράγματα, κύριε Χατζηγιάννη. Πολύ πίσω από τον κόσμο. Να πούμε ότι χθες στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής είχαμε συζήτηση ακριβώς για αυτό το θέμα. Φιλοξενούσαμε εμπειρογνώμονες με πρωτοβουλία φυσικά του Υπουργείου Παιδείας. Φιλοξενούσαμε εμπειρογνώμονες που κάλεσε το Υπουργείο προκειμένου να ετοιμαστεί στο σύνολο της η νέα πολιτική για την ειδική εκπαίδευση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί εισάγουμε και διαστάσεις στην πολιτική μας, οι οποίες μέχρι τώρα, για τις οποίες μέχρι τώρα, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν διάφορες αντιλήψεις και δεν χαρακτήριζαν την ειδική εκπαίδευση στην Κύπρο. Σίγουρα παρουσιαζόντουσαν κενά. Και αυτά τα κενά προσπαθούμε τώρα μέσω της συμβολής των εμπειρογνωμόνων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα συμπεριλάβουμε στη νέα νομοθεσία, η οποία θα είναι για πρώτη φορά η πλέον επικαιροποιημένη νομοθεσία που θα ασχοληθεί για το κεφάλαιο που ονομάζεται ενιαία εκπαίδευση στην Κύπρο. Εμείς δεν θέλουμε να αφήνουμε άτομα είτε στο περιθώριο, αλλά καθώς επίσης δεν θέλουμε να αφήνουμε άτομα τα οποία να μην τα αναπτύσσουμε ως πολιτεία αλλά και ως κοινωνία. Στο σύνολό της, το μέγιστο δυνατόν που μπορεί, βαθμό που μπορεί ένα άτομο να αναπτυχθεί προκειμένου να είναι ισότιμο άτομο στην κοινωνία. Ένα όμως είναι να μην του επιτρέπουμε να αναπτυχθεί. Και άλλο είναι αυτό, δεν ξέρω, ακούσατε και την καταγγελία πριν, το επιβεβαίωσε τώρα και ο κύριος Αυγουστίνος, να έχουμε ένα παιδί το οποίο χρήζει μιας ιδιαίτερης προσοχής και να του κάνουμε εκείνη, να του συμπεριφερόμαστε ως εκπαιδευτικοί με εκείνο τον ακριβώς αντίθετο τρόπο που όχι μόνο δεν το βοηθούμε να αναπτυχθεί όσο μπορεί, του βάζουμε και ένα βράχον από πάνω, του δημιουργούμε περαιτέρω προβλήματα. Λέω ότι χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει όλοι. Και εξού και το ότι βρισκόμαστε σήμερα σε ένα νέο δεδομένο όπου δεν θα κάνουμε μόνοι μας την πολιτική με τη δική μας αντίληψη, αν θέλετε και με τη δική μας νοοτροπία, που επικρατούσε και στο παρελθόν. Κάναμε πολιτικές οι οποίες είδαν συναρτήσει είτε των εργασιακών είτε κάποιων άλλων παραμέτρων. Δεν θέλουμε αυτό να συνεχίσει. Θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική νέα, επικαιροποιημένη, βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ατόμων. Το τι συνέβαινε μέχρι σήμερα ή το τι συμβαίνει ή στη βάση μεμονωμένων περιστατικών. Ή ακόμα και στις πολύτιμες προσπάθειες που γίνονται και στο κεκτημένο το οποίο έχουμε δημιουργήσει στην ειδική εκπαίδευση, ας μην τα ισοπεδώνουμε και όλα. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα, γίνονται όμως και κάποια περιστατικά. Γίνονται και κάποιες άλλες συμπεριφορές, οι οποίες δεν είναι καθόλου αποδεκτές. Όλα αυτά όμως, ότι αισθανόμαστε ότι είναι περιστατικό προς καταγγελία, υπάρχουν οι θεσμοί, οι μηχανισμοί όπου πρέπει να αποτείνονται οι επηρεαζομένοι. Εκείνα όμως που αφορούν την
δημιουργία μια νέα πολιτική. Σε αυτόν υπάρχει ανοιχτό διάλογο. Υπάρχει ανοιχτή διαβούλευση. Το θέμα είναι να καταλήξει κάπου. Θα καταλήξει, με εγγύηση το λέω αυτό. Και το ερώτημα το δημοσιογραφικό που πρέπει να τεθεί, και το λέω πολύ εύστοχα, πρέπει πλέον όλοι να είμαστε ευαίσθητοι στο εξής θέμα. Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας είναι στο 1.050.000.000. Είναι πάνω από τα επίπεδα της προ-κρίσης εποχής. Υπάρχουν οι διεκδικήσεις εργασιακού χαρακτήρα. Υπάρχουν οι διεκδικήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ειδική εκπαίδευση. Υπάρχουν οι διεκδικήσεις οι οποίες πρέπει να έρθουν και να συμπληρώσουμε και με άλλες αναγκαίες πολιτικές. Όλα αυτά θα πρέπει να επιδείξουμε όλοι μια σοφία, μια υπευθυνότητα, μια νοριμότητα για να εισάξουμε αυτές τις πολιτικές. Δεν μπορεί αυτό το κράτος να μείνει χωρίς ειδική εκπαίδευση με το επιχείρημα ότι δεν μας αρκούν τα χρήματα. Γι' αυτό κάποιες εγωιστικές προσεγγίσεις, οι οποίες κατά καιρούς ακούγονται, είτε εργασιακού χαρακτήρα, είτε μονόπλευρες για συγκεκριμένες πολιτικές, θα πρέπει όλες να τοποθετούνται στο συνολικό πλαίσιο. Ποιος έχει εγωιστική προσέγγιση? Ξέρετε, όταν μονομερώς πάντοτε διεκδικούμε κάτι ή ένα αίτημα και δεν το τοποθετούμε στο ευρύτερο σύνολο οικονομικού χαρακτήρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι σε βάρος, λέω εγώ, της ειδικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηγιάννη. Όταν ζητούμε πρόσθετες μονιμοποιήσεις, όταν ζητούμε πρόσθετα άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να εισάξουμε, όσο σωστά και να είναι, πρέπει να τίθενται στο ευρύτερο σύστημα. Ο φορολογούμενος μπορεί να αντέξει μέχρι κάποιου βαθμού και δεν, με αυτό που λέω όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμήσουμε την εισαγωγή νέων πολιτικών. Αντιθέτως όμως να τα εξυγχρονίσουμε όλα πάντοτε στο μέτρο του δυνατού και χωρίς να κλείνουμε ή να τα αφήνουμε στο περιθώριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηγιάννη, και κλείνω μαζί σας, κύριε Αυγουστίνη. Κοιτάξτε, να πω ότι όντως συμφωνώ με τον κύριο Χατζηγιάννη. Γίνονται ότι, πράγματα, ότι γίνονται πράγματα, αλλά να μην μηδενίζουμε. Ναι, είπε να μην μηδενίζουμε την ειδική εκπαίδευση και να μην έκανε βήματα. Όμως, πάω και στον άλλο. Υπήρχε μια νομοθεσία, δεν εφαρμόζεται νομοθεσία. Δεν πιστεύω ότι θα βγει μια νομοθεσία η οποία θα διαφέρει 100%. Μακάρι να διαφέρει 10%. Άρα δεν εφαρμόζονται. Εδώ, εγώ θέλω να καταλήξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Σύντομο διαφημιστικό και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί είπε κάτι πριν ο κύριος Χατζηγιάννης. Υπάρχει ένας μεγάλος παχυλός προϋπολογισμός. Άρα έχουμε προβλήματα και στην παιδεία και στην υγεία και στην αστυνομία. Φταίνε οι προϋπολογισμοί? Φταίει η διαχείριση των προϋπολογισμών? Φταίει ο συνδικαλισμός? Τι φταίει τελικά και είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα? Σε λίγο.